δεν αφορούσε τον ασθενή στην πραγματικότητα. Πείτε μας ποιο είναι αυτό το έγγραφο για να καταλάβει και ο κόσμος που παρακολουθεί. Υπάρχει ένα έντυπο διάγνωσης που αφορά το φάκελο του ασθενή και μεταξύ αυτών υπάρχουν δεκάδες παράμετροι. Αυτό δεν αντίκειται στην λογική και τη φιλοσοφία του ιατρικού κόσμου περί ότι πρέπει να προστατεύονται τα δεδομένα. Μα δεν, αυτό λέω, ότι αυτό αφορά τη γνωμάτευση που πάει στην Επιτροπή Φαρμάκων τα οποία εγκρίνονται για συγκεκριμένες χρήσεις, είναι ειδικά φάρμακα. Ουσιαστικά ο οργανισμός σε επιστημονικά θέματα βασίζεται στη τεκμηρίωση ειδικών γιατρών επιστημόνων από κρατικά νοσοκομεία. Ο οργανισμός στην πραγματικότητα ουδέποτε χρησιμοποίησε την παράμετρο αυτή που αναφέρεται ως προσδοκόμενο χρόνο ζωής ως κριτήριο παροχής του φαρμάκου. Το αντίθετο. Χρησιμοποίησε τη συγκεκριμένη παράμετρο μόνο και μόνο για να διασφαλίσει τον ασθενή. Αφορά την ασφάλεια γιατί είναι μόνο στο συγκεκριμένο φάρμακο που είναι ένα πυρηνικό ραδιοφάρμακο. Έτσι λοιπόν δεν είναι απλά ένα φάρμακο που ουσιαστικά θα δοθεί σε ένα ασθενή ο οποίος δεν είναι κατάλληλος, να το πω έτσι, μπορεί να αποδειχθεί όχι ωφέλιμο, το αντίθετο σε κάθε περίπτωση. Έτσι λοιπόν απαιτείται η λεπτομερή συμπλήρωση του φακέλου του ασθενούς από τον ιατρό που γνωματεύει. Ναι. Έτσι, λοιπόν... Πάντως μας λέτε ότι αυτό ήταν διαδικαστικού χαρακτήρα αυτή η όλη ιστορία, αλλά γιατί τότε αποσύρεται. Δεν αποσύρεται όπως λέτε. Ουσιαστικά ναι. Έχοντας ιδιαίτερη ευαισθησία στους ογκολογικούς ασθενείς θα προχωρήσουμε στην αναμόρφωση του εντύπου γνωμάτευσης. Δεν είναι κάτι που αποσύρεται ή κάτι όπως είπατε διάταξη. Είναι ένα έγγραφο που αφορά το έντυπο γνωμάτευσης. Μάλιστα. Και θα τροποποιήσουμε τη συγκεκριμένη παράμετρο. Δεδομένου ότι αυτή εν μέρει καλύπτει και από άλλες ετούμενες παραμέτρους του φύλου γνωμάτευσης που ουσιαστικά είναι ένα ιστορικό του ασθενούς. Αλλά παράλληλα διατηρούμε τις δικλείδες για την ασφάλεια των ασθενών όπως ορίζεται από την επιστήμη και παράλληλα απλά θα τροποποιήσουμε ένα σημείο που αποδείχθηκε ότι ελιχεύει ο κίνδυνος της παρεξήγησης. Αυτό που απλά θέλω να είναι σίγουροι όλοι ότι ο οργανισμός λειτουργεί καθημερινά έχοντας ως αδιαπραγμάτευτο στόχο την πλήρη κάλυψη των αναγκών του πολίτη τόσο εντός αλλά και όσο και εκτός της χώρας, έτσι. Σε κάθε περίπτωση. Κύριε Πρόεδρε, δημιουργείται συχνά η εντύπωση ότι εκτός από αυτό που λέτε, ότι προτάσσονται οι ανάγκες των ασθενών και των ομάδων ασθενών, πολλές φορές είναι σημαντικό κριτήριο και το οικονομικό, γιατί έχετε τις συγκεκριμένες δεσμεύσεις ως πολιτεία, εννοώ, απέναντι στους θεσμούς κτλ. Και πολλές φορές βλέπουμε ότι το οικονομικό, διαβάζουμε τελευταία ότι στα προγράμματα εμβολιασμού, ας πούμε, ειδικά για μικρά παιδιά, παράδειγμα διάβαζα για τη μηνυγκίτιδα Β, ότι προτάσσεται το οικονομικό κριτήριο αντί του κριτηρίου να σκάσει μια επιδημία, ας πούμε. Όχι, όχι, αυτό δεν λαμβάνεται, αυτό ποτέ και ειδικά αυτό που γίνεται αναφορά και συζήτηση αυτές τις ημέρες από το Σάββατο δεν χρησιμοποιήθηκε ποτέ ως κριτήριο παροχής του αναγκαίου φαρμάκου. Ξαναλέω, ότι το ζητούμενο δεν είναι μόνο το φάρμακο να δοθεί, το φάρμακο να δοθεί σε έναν ασθενή που δεν θα φέρει σε κίνδυνο περισσότερο τη ζωή του. Άρα λοιπόν, το καθήκον μας είναι να παρέχουμε το φάρμακο που απαιτείται, αλλά σε κάθε περίπτωση να προασπίσουμε τη ζωή του ασθενή. Μάλιστα. Κύριε Μπρεσίμη, σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλημέρα, καλά. Καλημέρα, καλημέρα κύριε Πρόεδρε. Καλά, καλημέρα.